Καλησπέρα σε όλους, τι κάνετε? Με ο Κίθο παίζουμε Binding of Isaac Afterbirth. Μετά από έναν υπερβολικά μεγάλο σε χρονικό διάστημα καιρό, ήρθε η ώρα να παίξουμε με τον Keeper, αφού τον ξεκλειδώσαμε. Θα πάμε σε hard mode, δεν παίζω το normal, hard mode απευθείας, πάμε να κερδίσουμε Blue Baby. Και βασικά πάμε να δούμε τον Keeper. Έχει triple shot, πάρα πολύ χαμηλά tiers, από damage δεν ξέρω ακόμα τι παίζει. Βλέπουμε ότι η υγεία του είναι δύο κίτρινα, στρογγυλά, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Πραγματάκια είναι η υγεία μας, είναι σαν δύο νομίσματα ένα πράγμα, διότι μόνο με νομίσματα αναπληρώνεται η υγεία του Keeper. Οι κόκκινες καρδιές δεν έχουν καμία μα καμία αξία πάνω του. Οπότε αντικείμενο όπως Head of Keeper και ούτω καθεξής είναι πάρα πολύ σημαντικά για τον Keeper, εάν εμφανιστούν φυσικά. Για να παραμείνει ζωντανός. Μπορώ να αφήσω ένα νόμισμα εδώ πέρα, μήπως και χτυπηθώ στον προηγούμενο όροφο, στο... Τι είπα τώρα, μήπως και χτυπηθώ σε επόμενα δωμάτια, ώστε να μπορέσω να αναπληρώσω την υγεία μου. Δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο αξίζει να κάνω, αλλά θεωρώ πως για αρχή ίσως πρέπει να γίνει. Κυρίως για να μπορέσουμε να παίξουμε το παιχνίδι. Είναι παράξενος ο Keeper. Χρειαζόμαστε tears up επιγόντως. Βλέπετε ότι ρίχνουμε πάρα πάρα πολύ αργά. Πού να κερδίσει τώρα τσάμπιο έτσι όπως είσαι? Ωραία, άλλο ένα νόμισμα και ένα καλό item room για αρχή. Little Chubby δεν είναι άσχημο, είναι αρκετά δυνατό familiar. Έχουμε καιρό να το συναντήσουμε νομίζω. Θα δούμε κατά πόσο θα καταφέρουμε το πρώτο boss. Τώρα αν χάνω μισή ή μία ολόκληρη κίτρινα, να το πούμε, καρδιά, δεν το ξέρω. Μπράβο, με τον Τσάμπι θα κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Είδατε πώς είναι να... μη χτυπιέσαι στο παραλίγο. Λοιπόν, και πρώτο boss room είναι range up. Έχω την εντύπωση ότι τα HP up δεν έχουν καμία μα καμία εφαρμογή πάνω μας. Οπότε από τη στιγμή που δεν βγήκε HP up, νομίζω πως είναι πολύ επιτυχημένο το boss item. Τέλεια. Όπως είπαμε, θέλω tears up. Για να δούμε εδώ. Ωραία, θα πάμε και έτσι. Εξαιρετικά. Και τα νομίσματά μας εδώ πέρα, διότι υπάρχει champion. Θα τα πάρω όλα, διότι δεν φοβάμαι. Νομίζω πως έχω πιάσει λίγο το νόημα. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Με τα devil room ή τα angel room δεν ξέρω τι γίνεται. Έχω την εντύπωση ότι μπορείς να πάρεις Devil Room και μετά να τα αναπληρώσεις με HP Up. Δεν είμαι και 100% σίγουρος παρόλα αυτά. Οπότε θα δούμε. Αναλόγως τι boss item θα μας εμφανιστεί, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να δοκιμάσουμε αυτό που σας είπα. Γιατί έχω αυτή την εντύπωση. Το Little Chubby είναι ο βασικός στηρίχτης του damage μας. Έχουμε tears up εξαιρετικά και νομίζω πως αν πάρω κάτι από αυτά θα χάσω, οπότε τα αφήνουμε. Θα χάσω, ο τρόπος του λέγει, αν τα έπαιρνα και τα δύο, είχα αυτή την εντύπωση. Τώρα από εκεί και πέρα τι γίνεται? Ψάχνουμε item room. Λοιπόν, δύσκολο σίγουρα δωμάτιο αυτό. Και μόνο που ανεβάσαμε tiers, νομίζω πως είναι πολύ μεγάλο κέρδος για εμάς. Αν εμφανιστεί... Οπ! Το ότι δεν το είδα. Τραγικό. Τελικά χάνουμε μία ολόκληρη καρδιά. Τρόπος του λέγει καρδιά. Εκεί δεν μπορούμε να μπούμε. Χρειάζομαι ένα νόμισμα για να αναπληρώσω την υγεία μου. Γι' αυτό έπρεπε να αφήσουμε ένα νόμισμα πίσω. Γι' αυτό ακόμα και το Petrified Poop είναι ένα πάρα πολύ καλό αντικείμενο
αυτή τη χρονική στιγμή για εμάς, διότι έτσι μπορεί να μας εξασφαλίζει υγεία. Για να δούμε εδώ. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει battery, τι γίνεται. Μάλιστα, οκ, okay, τα χρησιμοποιούμε. Βασικά μπορώ να βάλω μία βόμβα εδώ και ό,τι γίνει. Και τίποτα να μην γίνει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να βρούμε το item room. Δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο δύσκολο να το βρούμε. Και εμφανίζει πολλές μπαταρίες για κάποιο λόγο. Ενώ δεν έχω καν item εγώ. Τέλεια. Εν τω μεταξύ, εμείς ψάχνουμε εδώ πέρα και ένα νόμισμα. Να το ένα νόμισμα. Τέλεια, λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε και lovers, το οποίο δεν έχει καμία αξία. Αυτό το νόμισμα θα μείνει εδώ. Έχουμε μαζέψει αρκετά νομίσματα. Εν τω μεταξύ, κάτι παίζει με τα νομίσματα που έχουμε και με τα νομίσματα που χρησιμοποιούμε για υγεία. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τι. Θα το βρούμε όμως. Πού θα πάει. Συγγνώμη, μου έδωσε μύγες. Pyromaniac. Δεν ξέρω να πληρώνει την υγεία μας με τις βόμβες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να μάθω. Μάλιστα, δεν δεχτήκαμε damage. Έκανα βλακή, έπρεπε να πάω κάτω στο sacrifice room να το τσεκάρω και μετά να γυρίσω πίσω να τσεκάρω τι γίνεται με τη βόμβα, αλλιώς να έπαιρνα το νόμισμα. Δεν πειράζει, λοιπόν, θα το δοκιμάσουμε μέσα στον επόμενο όροφο. Δεν μας πειράζει αυτό. Οπότε, από ό,τι κατάλαβα, χρειαζόμαστε angel room. Και βρεθήκαμε στο angel room. Πάμε και μεγά σατανά. Νομίζω πως με τον Keeper είναι κάτι σχετικά εύκολο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα το δοκιμάσω. Και ας πεθάνω, που λέει ο λόγος. Μόνο τέτοια δεν θέλω. Angel Fetus. Ωραία, ευτυχώς παιδί είναι διαγώνια. Πάρα πολύ ωραία και η βόμβα μας εδώ. Δεν μ' αρέσουν, είπαμε, τα angel fetus. Οχ. Πες μου ότι δεν χτύπησε κανέναν. Λοιπόν, και δεν μπορούμε να φύγουμε. Και έχασα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ είχαμε Miter. Δεν πειράζει. Γι' αυτό παίζουμε με τον Keeper, για να δούμε αν μπορέσουμε να καταφέρουμε κάτι. Τα ήθελα όλα δικά μου και πήγαινα πάρα πολύ ωραία. Δεν πειράζει. Πάμε ένα άλλο. Ίσως αυτή τη φορά τα καταφέρουμε καλύτερα. Ποτέ δεν ξέρεις. Μάλιστα. Από εδώ. Αν βρω τον boss θα πω απευθείας εκεί μέσα. Μπράβο, πολύ έξυπνο. Και ξαναπηγαίνουμε στην κατάσταση όπου θέλουμε ένα νόμισμα. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και καλά tiers. Και δεν έχουμε και το range που είχαμε. Έλα τώρα, δεν θέλω δύσκολους αντίπαλους. Τέλεια. Συνεχίζουμε. Εδώ μάλλον θα χάσω. Έτσι όπως πάει η κατάσταση. Εντάξει. Το ότι δεν έχασα είναι ένα θαύμα. Το ότι θα κερδίσω αυτό το run επίσης είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να ξέρω. Λοιπόν, και λέω να τα ανοίξω το κίτρινο σεντούκι. Έτσι για το καλό. Και νομίζω πως ήταν πάρα πολύ καλό αυτό, διότι πήραμε τα πάντα, ό,τι χρειαζόμασταν.
Και Widow. Όχι τίποτα άλλο, δεν έχουμε και το Little Chubby αυτή τη φορά. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Στο τσάκ, αφού δεν πήδηξε, την γλιτώσαμε. Και πρώτο fighting room damage και HP up. Θα περίμενα και θα ήλπιζα βασικά να εμφανιστούν στον επόμενο όροφο ένα HP up, μήπως αν είχαμε devil room. Αλλά όπως και να έχει, αφού πήραμε damage, κάτι γι' αυτό. Ωραία. Κακό το πήρα. Βλακία μου. Δεν πειράζει, ότι είναι τώρα. Και όλα champion. Ή σε μορφή champion, να το πούμε σωστά. Έλα, χωρίς βιασύνες. Και πάμε να δούμε ένα καλό item room. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει εφαρμογή αυτό πάνω μας. Θα δείξει. Αυτό που θέλω είναι να πάω στον boss αυτή τη στιγμή. Πάρτο μωρέ το νόμισμα. Αφού τους άλλους και να χτυπηθούμε θα παρακαλάμε μετά. Μακριά, μακριά. Φου. Στο τσακ. Το μεταξύ δεν έχω τσεκάρει για πέτρες. Α, και μόλις εμφανίστηκε μία πέτρα. Ου, πάρα πολύ ωραία. Πάμε για τον boss. Το boss είναι ο μόνστρο. Πώς τα κατάφερα έτσι. Αφήνουμε και μία βόμβα εδώ. Και θα αφήσω κι άλλη σίγουρα. Ουφ, στο τσακ. Και squeeze HP up. Και δύο μπλε καρδιές, οι οποίες μπλε καρδιές μεταμορφώνονται σε μπλε μύγες. Α, γι' αυτό τότε πήραμε ό,τι είχαμε πάρει. Τι λες τώρα. Μάλιστα. Τουλάχιστον πήραμε ένα πολύ καλό active αντικείμενο από το πουθενά. Ίσως ναι. Α, θα παίρναμε μπλε καρδιά, οπότε την αξιοποιήσαμε διαφορετικά. Εδώ είσαι και εδώ. Τέλεια. Και αυτά. Ωραία. Κάποιον πρέπει να τον κερδίσουμε. Τι πήραμε, κάτι θα πήραμε και από εδώ. Και έχουμε βρεθεί πιο μπροστά από ό,τι ήμασταν πριν, εκεί που χάσαμε. Όχι, στο δεύτερο όροφο είμαστε. Όχι, είμαστε στον τρίτο όροφο. Και δεν εμφανίστηκε και Devil Room. Μάλιστα. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Εγώ πολύ απλά εδώ βαράω, ελπίζοντας να μην εμφανιστεί κάποιος μπροστά μου. Πράγμα που μόλις συνέβη. Έλα κι εσύ. Με εκνευρίζεις. Τα μάλα που λέγανε και στον Κωνσταντίνο και Ελένης. Λοιπόν, δύσκολο το μάτι αυτό. Εντάξει, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Εν τέλει. Άλλη μία βόμβα. Από αναλώσιμο αντικείμενο νομίζω ότι πηγαίνουμε καλά. Λες και έχει λίγο παραπάνω luck ο keeper. Και εδώ πέρα θα βρούμε Mystery Sack, αρκετά κακό. Αδιάφορο πιο πολύ θα έλεγα. Παρά κακό. Λοιπόν, ωραίο δωματιάκι και αυτό, πέρασε πολύ εύκολα. Αυτό δεν θα είναι εύκολο δωματιάκι. Πάλι καλά που τον κάναμε και σκατώ και ελπίζω να βγάλει νόμισμα. Το χρησιμοποίησα καθαρά και μόνο για να μην χτυπηθώ και χάσω. Λοιπόν, boss, Dark One. Αρκετά δύσκολο θα έλεγα, boss.
Διότι δεν είναι και τόσο εύκολο το να μην χτυπηθείς από αυτό το boss. Αυτό που έλεγα. Και μόλις ξαναχάσαμε και θα πάμε για μια τρίτη συνεχόμενη φορά να παίξουμε με τον φίλο μας, τον Keeper. Εντάξει, ντροπή απλά. Είναι και θέμα συνήθειας. Και νομίζω πως φαίνεται αυτό. Κάνουμε μια καλή αρχή, Mr. Mega. Το πως θα συνεχίσουμε όμως είναι ένα άλλο θέμα. Και από ό,τι κατάλαβα, οι μπλε καρδιές δίνουν 4 μύγες, ενώ οι κόκκινες 2. Έτσι το κατάλαβα, είναι η ιδέα μου. Εδώ πήραμε άλλη μία μύγα, μήπως είναι μία μύγα οι κόκκινες και 2 μύγες οι μπλε. Δεν ξέρω, θα δούμε εδώ. Μάλλον 6 και 1. Δεν μπορώ να καταλάβω με τη λογική. Κάπως έτσι είναι πάντως. Σίγουρα κάπως έτσι είναι. Α, τέλεια. Να είναι καλά. Πάμε. Πάμε, είπαμε. Από βόμβες είμαστε μπόμπα. Ωραία. Α, αυτό το Steel Champion ήταν αυτός που έβγαζε άλλα 2, οκ. Λοιπόν, ναι, φυσικά. Φυσικά και θα πάμε. Και άξιζε νομίζω, πήραμε νομίσματα. Χρειαζόμαστε tiers, επιγόντως tiers. Ωραία. Και έχουμε και 2 bosses να πολεμήσουμε. Και πήραμε glitter bombs. Επικεντρώνεται πάρα πολύ στις βόμβες ο αγαπητός, το αγαπητό RNG. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ούτως ή άλλως. Απλά μια παρατήρηση είναι αυτή. Θα ήθελα να πάρω ένα Dr. Fetus, έτσι για το σπάσιμο. Έλα ρε παιδιά τώρα. Θα χάσουμε κιόλας. Για να χάσουμε πάμε, αλλά τέλος πάντων. Πάλι καλά. Πού υπήρχε και αυτό το νόμισμα. Λοιπόν, boss είναι the hunt. Για ελάτε. Όπως καταλάβατε θα χάσω. Καμία λογική, καμία λογική στο να εμφανιστεί παράλυσης. Παίζω για 4η συνεχόμενη φορά, μη στεναχωριέστε, ίσως γίνει πολύ μεγάλο το συγκεκριμένο επεισόδιο. Πού θα πάει, θα τα καταφέρω. Δεν θέλει και ιδιαίτερη προσπάθεια. Βασικά να είμαι λίγο συγκεντρωμένος και πολύ λίγο τυχερός. Διότι το να μου εμφανιστεί το παράλυσης, εντάξει, τραγικό απλά. Για να δούμε. Κάνουμε μια πάρα πολύ καλή αρχή, κλάνοντας. Έτσι δεν νομίζω πως μπορείς να κερδίσεις. Εντάξει, για τον πρώτο όροφο θα κάνει καλό damage, δεν λέω. Για τους επόμενους ορόφους δεν νομίζω να γίνει τίποτα απολύτως. Ωραία, ναι. Κάναμε poison. Τους κερδίσαμε. Τέλεια. Ας βρούμε τον boss να τελειώνουμε με τον πρώτο όροφο. Δεν νομίζω πως με ενδιαφέρουν και πολλά πράγματα εδώ πέρα. Όχι σε μένα, αλλού. Είπαμε όχι σε μένα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τι άλμα ήταν αυτό τώρα. Άλλο ένα νόμισμα. Σοβαρά, από όλους αυτούς το μόνο που καταφέραμε είναι εκείνη την αράχνη. Λοιπόν, πάμε για τον boss που είναι Widow. Για να δούμε τι poison damage κάνει. Εντάξει, δεν κάνει άσχημο. Πάρα πολλές αράχνες. Πάρα πολλές αράχνες. Και δεν έχω tears.
Ωραία. Το να πάρουμε speed νομίζω δεν ήταν κάτι το οποίο χρειαζόμασταν. Ακόμα και το HP up ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, εδώ αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι... Πάμε. Οκ, μία βόμβα εδώ. Και πολύ απλά πήραμε αυτό που θέλαμε. Και έχουμε Curse of the Lost. Άλλη μία βόμβα. Φτηνά την γλιτώσαμε. Ας πάρουμε και το matchstick. Ωραία, αυτό εδώ θέλει ένα κλάσιμο εδώ και αντιγιά. Το πάμε. Παράξενη κατάσταση εδώ. Οπ. Φάει το κλανίδι μου. Ρούφατο. Τι γίνεται τώρα. Περιμένουμε ένα ακόμα καλό item room και ελπίζουμε επίσης σε ένα devil room το οποίο θα μας δώσει κάτι καλό με μια καρδιά και θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε ένα HP up από τον boss. Εντάξει, είναι σενάρια δύσκολα να γίνουν, αλλά εγώ έτσι δουλεύω. Και από ό,τι κατάλαβα, ο Keeper έτσι πρέπει να παίζει. Αναλόγως με το τι έχουμε, αυτά εκμεταλλευόμαστε. Μπράβο. Έλα, που έμεινε και τελευταία η αράχνη. Δώσουμε ένα The Rock. Ένα κλειδί, κάτι. Καλά, πότε. Έχουμε και triple shot που να είχαμε και μονό shot με τέτοια tiers. Εδώ. Απλά βαράμε εδώ. Όλο και κάποιον θα πετύχουμε. Αφού σκοτώνουμε και κανέναν που και που, καλά είναι. Συνεχίζουμε. Αργά και σταθερά. Εδώ είμαστε. Κοπανάμε. Αρκετοί ακόμα αντίπαλοι υπάρχουν. Για να κερδίσουμε. Ήρεμα, σμπρώχνει ένα στον άλλον εδώ πέρα. Ωραία. Έλα και εσύ. Δες damage ο δικό σου. Ένα death stats θα το ήθελα. Αν και νομίζω πως ο μόνος τρόπος για να το πάρουμε είναι από item room. Νομίζω ναι. Φύγε να έρθουμε από εδώ. Δες εδώ Champion. Λες και είναι ο Super Mario και έχει πάρει το μανιτάρι. Ωραίο και το κλειδάκι. Να πάμε να το ανοίξουμε. Ή έχουμε βρει item room. Και είμαστε στον δεύτερο όροφο, οπότε έχουμε πάρει το Lucky Food. Για να το ανοίξουμε. Οκ, πήραμε μερικά νομίσματα. Νομίζω πως το shop είναι κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο εφικτό με τον Keeper. Από τη στιγμή που χρησιμοποιείς τα νομίσματά του για υγεία. Ωραία. Ωραίος και εσύ. Είπαμε έλα. Και έχουμε Two of Clubs. Θα τα αξιοποιήσουμε διότι μπορούμε. Και έχουμε Blinded Ovum. Έλα τώρα που με βάρεσες κιόλας. Πένταγραμ. Ας το αφήσουμε διότι είναι πιο επικίνδυνο το να χάσουμε παρά να πάρουμε την υγεία μας πίσω. Είμαστε στον τρίτο όροφο. Στο προηγούμενο run μέχρι που είχαμε φτάσει. Λοιπόν, μία βόμβα εδώ επειδή μπορούμε. Έτσι, μπράβο. Και δύο βόμβες σε ένα καλό item room. Και νομίζω πως είναι αρκετά καλό. Μπορεί να μην παίρνουμε τις μπλε καρδιές, αλλά βλέπουμε το χάρτη. Μπορεί να εμφανιστεί καμιά κάρτα που είναι εξίσου καλό. Εντάξει, με τα ξέρατά του αλλού. Πρέπει να βρούμε ένα νόμισμα.
Εντάξει, ένα τέτοιο δωμάτιο νομίζω είναι κατόρθωτο να μην χτυπηθείς. Για να βάλουμε εδώ. Και πήραμε ένα αντικείμενο εξαιρετικό που θα μας βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ. Στο τσακ. Απλά στο τσακ. Εντάξει, δεν γινόταν το να ζήσω. Και ήταν το δωμάτιο πριν που μπήκα στο μυστικό δωμάτιο. Λοιπόν, θα λήξουμε κάπου εδώ πέρα αυτό το επεισόδιο, διότι δεν μπορώ να τα καταφέρω. Είμαι στο μείον 3. Έχω χάσει 4 φορές. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν απελπίζομαι. Θα τα καταφέρω με τον Keeper, θα τα καταφέρω σε όλα τα achievement με τον Keeper. Απλά λίγη υπομονή. Λοιπόν, αυτά από μένα. Να είστε καλά και καλή σας συνέχεια. Γεια σας.